Σε αναφορά με τις εκδηλώσεις που έχει κάνει ο Δήμος Ξάνθης, μπορώ να πω ότι ήταν μέσα στην πόλη 100% η πληρότητα και περιφερειακά, ειδικά στη Σταυρούπολη ήταν και εκεί 100%, και κάτω στη νότια πλευρά που είναι τα παραθαλάσσια ξενοδοχεία είχαν σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Είναι καλό να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις, τονώνουν τα ξενοδοχεία και την αγορά του νομού? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τις εκδηλώσεις, όσο πιο πολλές εκδηλώσεις γίνονται είτε από την περιφέρεια, είτε από το Δήμο Ξάνθης, είτε από τους άλλους δήμους, το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν καλό στην πόλη και οικονομικά και η προβολή της πόλης μας. Προβάλλεται η πόλη μας σε όλη την Ελλάδα και για τις εκδηλώσεις που γίνονται και αφήνουν και χρήματα. Το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, είναι και τα εστιατόρια, οι καφετέριες. Έχουν και αυτοί σοβαρό έσοδο από αυτές τις εκδηλώσεις. Όσον αφορά τώρα, έρχεται και άλλη μια εκδήλωση με το Beach Volley που θα έχει και αρκετό κόσμο, με αθλητές, με συνοδούς και φιλάθλους. Πώς τη βλέπετε αυτήν την οργάνωση? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η οργάνωση καταρχήν είναι πολύ σημαντική. Δεν θυμάμαι τώρα, στην πρώτη θητεία του Χατζη Ευαγγέλου, αν θυμάμαι, το είχε φέρει στα Μάγκανα. Είχαμε βάλει και διαφήμιση τότε εμείς σαν επιχείρηση, με τα υδραυλικά, ο Μιχάλης Αμυρίδης και κάποιοι άλλοι που δραστηριοποιούμασταν στον οικοδομικό τομέα. Έκτοτε δεν υπάρχει. Τώρα, αυτό που κάνει ο Δήμος Ξάνθης είναι προς τιμήν του, διότι είναι μέσα στην Ελλάδα σε 4 σημεία από ό,τι γνωρίζω, και ξέρω πολύ καλά ότι, και είμαι σίγουρος ότι και ο Δήμαρχος αλλά και ο Μανώλης Φανουράκης το διαχειριστήκαν σωστά και το κερδίσανε από τους άλλους 40 Δήμους που εκδηλώσαν ενδιαφέρον για να γίνουν εκεί οι εκδηλώσεις. Η συγκεκριμένη εκδήλωση μπορεί να μην γεμίσει τα ξενοδοχεία όσον αφορά με τους αθλητές, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Ξάνθη. Τον οποίο κόσμο θα έχουν εισόδημα τα καταστήματα που είναι γύρω από την πλατεία, με υγειονομικό ενδιαφέροντος, εστιατόρια, καφετέρες κτλ. Και 2-3 ξενοδοχεία θα έχουν τους αθλητές, οι οποίοι θα μείνουν για 3 μέρες ή 4 αν θυμάμαι καλά, γιατί είχαμε και μια επαφή με τον κύριο Φανουράκη. Θεωρώ ότι κάναν πάρα πολύ καλή κίνηση και μακάρι να συνεχιστεί, να μπορεί τη συγκεκριμένη εκδήλωση να την παίρνουν κάθε χρόνο.